οικονομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ήδη με επαμειλώντα από το σημειώτη, δεν έχει καμία λειτουργική σχέση με το Δήμο της Τρίπολης. Απλώς, με τον Καλλικράτη και τις μεταβιβαζόμενες με το άρθρο 94, 3852 του Καλλικράτη αρμοδιότητες, ανατίθεται στους Δήμους ο διορισμός του μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η υποπτία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής, οικογένειας του παιδιού, όπως και τα παιδικής μέρηνας, παραθύματα κλπ. Συνεπώς, το Ίδρυμα δεν ανήκει στο Δήμο. Απλώς ο Δήμος, όταν και όποτε υπάρχει η παραίτηση ή η ανάγκη αλλαγής της διοίκησης, οφείλει να ορίσει διοίκηση. Γνωρίζετε ότι με την ιδρυτική πράξη υπήρχε πρόεδρος ισόβιος και αντιπρόεδρος ισόβιος. Στην πορεία γίνανε κάποιες αλλαγές και δυστυχώς το 2011 είχαμε παραιτήσεις οι οποίες ουσιαστικά προήλθαν από την νομική διαχείριση, δεν θα χαρακτηρίσω τη διαχείριση, του Ιδρύματος και το πώς αυτό το Ίδρυμα λειτουργήσε. Συνεπώς, δεν θα φτάσουμε στο σημείο να αποδεχτούμε όταν εμείς ήμασταν αυτοί που προκάναμε την πρώτη προγραμματική σύμβαση και δώσαμε 140.000 στο Ίδρυμα, να βρεθούμε και κατηγορούμενοι από τον κύριο Σάμαντζη και τα λεγόμενά του. Λοιπόν, βλέπω μια πραγματική σύμβαση και θα σταματήσω εδώ. Εμείς την πραγματική σύμβαση θα την ψηφίσουμε, θα τη στηρίξουμε. Βέβαια, και στο παρελθόν με την προηγούμενη πραγματική σύμβαση, δυστυχώς, επειδή όπως και εδώ βλέπω και τους πόρους χρηματοδότησης προβλέπεται και από άλλους φορείς, κάποιοι από αυτούς φορείς δεν ήταν δεν ανταπεξήλθαν και στο κάτω-κάτω δεν είχαν και συνυπογράψει προγραμματική σύμβαση, γιατί να ανταπεξέλθουν. Ελπίζουμε ότι με τη δυνατότητα που δώσαμε στο Ίδρυμα της ένταξης στο πρόγραμμα της ΕΤΑ, που για φέτος ήταν 42% και 38% σε 10% 42% είχε δυνατότητα και μας δόθηκε η έγκριση για το 70%, κάπου δηλαδή στα 30 παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν οι θέσεις. Ελπίζουμε να μπει σε έναν δρόμο και να μην ξαναπαρουσιαστούν προβλήματα υπό την προϋπόθεση ότι σταδιακά και αντικαθιστόμενο σταδιακά το προσωπικό όλα πλέον να γίνονται με αυτά που πρέπει να γίνουν. Τώρα, αυτά που λέγονται δεν έχουμε μαγείρισα, δεν έχουμε καθαρίστρια κλπ. Γνωρίζετε ότι πλέον και αυτά τα νομικά πρόσωπα μπαίνουν σε μια διαδικασία των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλό είναι τουλάχιστον να μην τάζουμε στους εργαζόμενους λαβούς με πετραχίλια. Το σχετικό και το πλάνο που παρουσιάσατε ήταν και δική μας θέση και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ότι θα πρέπει να γίνει αυτό που είναι δυνατόν καλύτερο για να μπορέσει ο σταθμός να λειτουργήσει τουλάχιστον από τη χρονιά που έρχεται, από 15-16, με 40 παιδιά και αν είναι δυνατόν όλα το 70% που προβλέπει από την ΕΤΑ και τα υπόλοιπα με τροφεία, έτσι ώστε να μπορέσει το Κοσμιώτιο να έχει ένα έσοδο περίπου 150.000 όπως προσδιορίσατε προηγούμενα. Από εκεί και μετά, και λίγο παραπάνω, γιατί 150.000 υποτίθεται τα ετήσια έσοδα. Από εκεί και μετά θα πρέπει να κάνετε μία συμφωνία κυρίων και πραγματικά να την τηρήσετε με το προσωπικό, ότι θα βάλετε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πλάνο χρονικό, ότι σε 1, 2, 3 χρόνια θα αρχίσετε να ξεχρεώνετε αυτά τα παλιά που τους χρωστάτε. Θα πληρώνετε αυτά που πληρώνετε το τρέχον, δεν θα ξαναμείνουν το προσωπικό απλήρωτο. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπει ένα πλάνο που αυτό θα το συζητήσετε και με καλή διάθεση. Γιατί εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές με τον προσωπικό, έχουν καλή διάθεση και να δεχτούν και να κάνουν υπομονή να πάρουν τα χρωστούμενά τους σε 2-3 χρόνια όσο θα μπορέσει να μπορέσει να τους ξεπληρώσει ο σταθμός. Αλλά η ουσία είναι ότι θα πρέπει να μην ξαναφανεί, γιατί το ότι δεν έρχονται παιδιά στο παιδικό σημαίνει γιατί δεν λειτουργούσε ο παιδικός σωστά. Επομένως, θα πρέπει επομένως να δώσετε στον κόσμο και στους πολίτες να καταλάβουν ότι από εδώ και πέρα ξεχνάμε τι έγινε στο παρελθόν και δεν ψάχνω εγώ προσωπικά για ευθύνες, αλλά ξεχνάμε τι έγινε και από εδώ και πέρα ξεκινάμε μια λειτουργία σωστή, πληρώνοντας τακτικά το προσωπικό και τις υποχρεώσεις μας προμηθευτές και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είναι και υποχρεωτικά από τον νόμο. Κάστε ότι σε αυτό που είπατε δεν ψάχνετε ευθύνες. Αν η Ελλάδα σήμερα έφτασε εδώ και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι γιατί ποτέ δεν ψάξαμε τις ευθύνες. Και τραβάμε μια κόκκινη γραμμή κάθε φορά και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Άκουσα το στόμα του να λέει ότι πέτυχε απόλυτα.
Εγώ τον προκαλώ, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, να μου φέρει για να γνωρίζω μη χειρεργαζόμενοι τι έχει συμβεί και ίσως κακώς κάνετε και επίσης εργασίας, μπορεί να χάσετε τα λεφτά σας τα παλιά, αλλά προτείνω να μου φέρει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τις εγκρίσεις που έχει πάρει από την αποκεντρωμένη της νομιμότητας και να αποσύρω ό,τι λέτε. Αλλά δεν έχει καμία έγκριση το 11 και καμία το 12. Γιατί τα είχε κάνει όπως τα είχε κάνει. Και από εδώ έπρεπε να αποφάσεις. Αλλά λόγω κακής λειτουργίας και επειδή είναι ένα. Δηλαδή σηκώθηκαν τα ποδάρια να βαρέσουν το κεφάλι τώρα, κάποιοι τολμούν να μιλούν αντί να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, έτσι όπως έχουν δημιουργήσει τα αποκλήματα στο Κοσινιώτιο. Δεν έχω καμία διάθεση και ρητήματα να την παρατεθώ. Δεν ξέρω τι προεκλογική συμφωνία έχει κάνει ο κ. Σαμαντζής. Αλλά το ότι μπορούμε να τοποθετηθούμε, κύριε Πρόεδρε, εδώ ανοιχτά είναι δικαίωμά μας. Και δεν μπορεί να έρχεται ένας που φεύγει τρέχοντας και κρυμμένος και βρεγμένος να τολμά να μιλά σε συμβούλους που δεν τον βάλατε στη θέση τους να ανέχουν αντιστοιχικό ή όχι το ανάστημα και πώς λειτουργούν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έπρεπε να τον βάλετε στη θέση του γιατί ο κ. Σαμαντζής νομίζει ότι μιλάει ή στον κύριο Σμιλιώτη συνέχεια με αυτά που γινόντουσαν ή απευθύνεται σε έναν χώρο που είναι έξω βόλτα και κάνει παρέα με τους φίλους του. Ο καθένας, κύριε Σαμαντζή, κρίνεται για αυτό που έχει κάνει, όχι για αυτό που θα κάνει. Μόλις το κάνετε, εδώ θα είμαστε και θα τα ψηφίσουμε και θα σας συγχαρούμε. Αυτό σημαίνει πολιτική ευγένεια και πολιτικός πολιτισμός. Μην ισοπεδώνετε τα πάντα. Όμως όσον αφορά το τι έγινε, με συγχαρείτε πολύ, αλλά έχετε τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες. Έμειναν άνθρωποι απλήρωτοι, έξω στην πιάτσα ακούγεται ότι βάλατε ακόμα και χρήματα από την τσέπη σας. Το έχετε πει και σε πρόεδρο του προσωπικού σε εμάς. Πολλές φορές όπως το έχετε πει. Και εμένα, σε μια κουβέντα. Και ότι τώρα έρχομαστε να καλύψουμε και τα κενά μας. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ένα και ένα κάνουν δύο. Η προγραμματική σύμβαση ψηφίζεται από την παράταξή μας. Τι θα είσαστε κενά, κύριε. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, ακούτε. Δεν απευθυνόμαστε. Ναι, το ξέρω, αλλά από αυτό να καταλάβω. Τι εννοείται κενά. Δεν εννοώ τίποτα. Ό,τι υποθετήθηκα υπάρχει συγγραμμένο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η προγραμματική σύμβαση ψηφίζεται. Αλλά αυτή τη φορά εύχομαι και ελπίζω να πάρει έγκριση νομιμότητας. Και παρακαλώ πολύ να βρω τις εγκρίσεις νομιμότητας των προηγούμενων ετών. Για μένα πραγματικά είναι ένα ζωτικό ερώτημα τι έφταιξε ειλικρινά και φτάσαμε ως εδώ, γιατί μόνο αν εντοπιστούν τα αίτια θα μπορέσει να γίνει και ουσιαστική λύση και άρση τους. Και επίσης, ειλικρινά είναι ένα ερώτημα που δεν άκουσα να γίνεται, δεν το άκουσα, δεν μου δόθηκαν εμένα αυτές οι εξηγήσεις εδώ για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωποι που παραμένουν απλήρωτοι και οικογένειες που δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους. Και επίσης να ρωτήσω, Πρόεδρε, λέτε εδώ ότι τα τροφεία είναι 15.000 ευρώ. Δηλαδή το άτομο, το παιδί, πόσα καλείται η ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή να πληρώσει. Στην ευρωδομηνό. Μάλιστα. Το θεωρείτε ότι στους καιρούς μας δηλαδή μπορεί. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από το απλά να το συζητάμε και να εκκρίνουμε. Μπορεί η ελληνική οικογένεια σήμερα να δώσει 60-70 ευρώ άραγε. Ο Δήμος μήπως θα πρέπει να το θέσει σε πιο βασικές προτεραιότητες. Ναι. Ζητήματα υγείας, παιδείας είναι κόστος για το κεφάλαιο, για αυτούς που έχουν προκαλέσει την κρίση και περιορίζουν το κόστος ρίχνοντας την εξαφλίωση εργαζόμενους, οικογένειες και κατά μία έννοια είναι θύμα σε εισαγωγικά και το Κοσινιώτιο, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει με αυτή τη μορφή. Θα έπρεπε η Μέριμνα, η Αβρέφη και η Νίπια να είναι αποκλειστικά κρατική υποχρέωση με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς κανένα τροφείο και χωρίς κανένα εργαζόμενο απλήρωτο, αλλά αυτά συνέβαιναν σε άλλα κοινωνικά συστήματα και άλλες εποχές. Μέρος τους είχαμε υποφεληθεί κι εμείς. Και καιρός είναι να τα ξανασκεφτεί ο κόσμος. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, εκεί θα οδηγήσει, εδώ μας έχει οδηγήσει και το πού πρόκειται να πάμε, ούτε να το σκέφτεστε, εκτός κι αν αποδεχτείτε ότι αυτό που ζούμε είναι καπιταλισμός. Το ξεκινήσει να ασχολούμε μαζί του δημοσιογραφικά, πριν από 3 χρόνια όταν άρχισαν τα πρώτα προβλήματα. Έχω φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαι αυτή που έχω πάει στην Εισαγγελέα Διαφθοράς και στην Εισαγγελία Τρίπολης, ένα φάκελο κατά παντός υπευθύνου για την κατάρτιση του Κοσινιώτιου.
Άρα ξέρω πράγματα που δεν τα ξέρετε ίσως και που δεν θα τα ακούσετε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Βοσνιώτιο δεν είναι ένα ίδρυμα που το ελεεί ο Δήμος, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Σουμπνιώτη, λέει ότι ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση. Στο ΦΕΚ 46 του 1983, που δημοσιεύθηκε το ιδρυτικό καταστατικό του Βοσνιώτιου, αναφέρεται ότι είναι κληροδότημα του Δήμου Τρίπολης, διορίζεται το Προεδρείο του από το Δήμο Τρίπολης και επιβλέπεται από το Δήμο Τρίπολης και την Πρόνοια, την υπηρεσία της Πρόνοιας. Κανένας άλλος επομένως δεν έχει λόγο για το Βοσνιώτιο πλην του Δήμου Τρίπολης. Επομένως δεν κάνει χάρες κανένας Δήμος ή καμία δημοτική αρχή. Είναι ιδρυμάτιο. Επίσης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, γιατί όταν έγινε ως κληροδότημα είχε τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτείται, όπως την είχε και πάρα πολλά χρόνια μετά, όπως προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Και ξαφνικά μέσα σε μια τετραετία πτώχευσε και έφτασε όσο το πέφτεσε, αλλά επειδή υπάρχει ένας φάκελος από τον κύριο Ρακιντζή και την επιθεωρήτρια την κυρία Ράπτη στη Γενική Γραμματεία των Οικονομικών Ελέγχων και ελέγχεται οικονομικά το Βοσνιώτιο, θα βρεθεί και η άκρη το ποιος το πτώχευσε και με πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές εξαφανισμένα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς και συμμερίζομαι απόλυτα τις κοπέλες που όσες απλήρωτες έκαναν επίσκεψη, όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, και επειδή αυτό το έχω συζητήσει και με τον επιθεωρητή εργασίας, κανένας δεν απαγορεύει να αντικατασταθούν για όσο χρόνο χρειαστεί και ενώ είναι σε επίσκεψη εργαζόμενες με άτομα που μπορεί να δώσω αέρα από κάποια προγράμματα. Και αυτό έγινε. Έγινε μια απόπειρα να γίνει πέρυσι με ένα ή δύο άτομα και παρενέβησαν λυτοί και δεμένοι στον κύριο Γιαννακούρα, τον οποίο συνάντησε και τον κύριο. Όχι, πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά. Συντομεύεται και εξαφανίστηκαν λοιπόν οι εργαζόμενοι από το σταθμό για να μείνει ο σταθμός με τρεις κοπέλες και να κλείσει. Επίσης, εκείνο που θέλω να σας τονίσω είναι ότι στο ιδρυτικό καταστατικό, το οποίο είναι κάποια συγκεκριμένα άρθρα, αν δεν θυμάμαι 10-12, δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα ίσπραξης τροφείων, άρα αυτή είναι μια αυθαίρετη ενέργεια που έγινε κατά τη διάρκεια της πορείας του σταθμού. Επίσης, υπάρχει πάντα διορισμένος ένας στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πέτηση του Περιφερειάρχη, ενώ δεν προβλέπεται από πουθενά και είναι σε κοινή συμφωνία κάθε φορά του Περιφερειάρχη με τον εκάστοτε πρόεδρο, προκειμένου να δώσει τα χρήματα που εκείνος επιλέγει να του δηλώσει ότι θα δώσει και δεν έχει δώσει ποτέ.